Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του AIT για την πρόσκληση και ειδικά τον Σύλλογο των Αποφύτων. Και να συμφωνήσω με πολλά τα οποία είπε ο Πρόεδρος των Αποφύτων σε όλους μας για την δυνατότητα της χώρας και για την επιτυχία των Αποφύτων του AIT σε όλο τον κόσμο. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η απόδοση και η εμπειρία και οι τιμές που έχουν προέρθει από το εξωτερικό. Προημερών ένας συνάδελφος μου έστειλε ένα σκέτς το οποίο έδειχνε την Ελλάδα και έδειχνε ένα σμήνος από πουλιά που έφευγαν προς την Ευρώπη και έλεγε «Δεν είναι πουλιά, είναι τα παιδιά μας». Είναι ένα τρομερό μήνυμα για την εποχή που περνάει η χώρα. Και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει και πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει τι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Ότι χάνουμε τα μυαλά της χώρας. Και αυτό μπορεί να αναγκάσει κατά κάποιο τρόπο τη χώρα να προσαρμοστεί σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι οι δυνατότητες της νέας γενεάς. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πάντως σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και θέλω να συγκεντρωθούμε στο θέμα της ομιλίας, η οποία έχει σχέση με την Οδύσσεια του διαστημόπλοιου Voyager από τη Γη στο Γαλαξία σε 35 χρόνια. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια, έχει ήδη σχολιαστεί η οθόνη, αλλά νομίζω αυτές είναι δυνατότητες. Και είναι αυτή μια εικόνα του διαστημόπλοιου Voyager και τα διάφορα όργανα τα οποία μεταφέρει το διαστημόπλοιο αυτό. Η περιγραφή στο κίτρινο χρώμα είναι τα όργανα τα οποία λειτουργούν σήμερα στο διαστημόπλοιο, ειδικά στο διαπλανητικό χώρο. Και αυτό δείχνει το γαλαξία μας και τους βραχίονες του γαλαξία και δείχνει ότι το ηλιακό μας σύστημα είναι σε ένα από αυτούς τους βραχίονες κάπου εδώ. Και η προσομοίωση αυτή δείχνει το τι εστί η ηλιόσφαιρα, δηλαδή η περιοχή η οποία, στο διάστημα την οποία προσπαθούμε να εξερευνήσουμε. Και σε αυτό, για να δούμε τώρα, θα ήταν ωραίο να δείτε αυτή την προσομοίωση, διότι δείχνει, ας πούμε, πώς ο επισκέπτης από τον γαλαξία θα έβλεπε το ηλιακό μας σύστημα. Εδώ είναι η λεγόμενη ηλιόσφαιρα, ο ήλιος στο κέντρο. Οι πλανήτες οι οποίοι είναι γύρω από τον ήλιο, συμπεριλαμβανομένου και του Πλούτονος. Και εδώ είναι το Voyager 1, το οποίο κινείται προς τη βόρεια εκλιπτική και το Voyager 2 προς τη νότια εκλιπτική. Και το θέμα είναι ότι έχουμε τον ηλιακό άνεμο, ο οποίος εκπέμπεται από τον ήλιο, και έχω κι άλλο ένα βίντεο και δεν ξέρω βέβαια αν θα λειτουργήσει ούτε αυτό. Και γίνεται ένα όριο όπου ο ηλιακός άνεμος αντιμετωπίσει τα αέρια, ας πούμε, του γαλαξία. Και το θέμα είναι τι εστί η έξοδος από την ηλιόσφαιρα μέσα στο γαλαξία. Και αυτό που θα εξηγήσουμε σήμερα είναι ότι το Voyager 1 τελικώς πέρασε αυτό το όριο εδώ και βρίσκεται σήμερα στο γαλαξία. Για το διαστημόπλοιο σας έδειξα ήδη μια εικόνα. Ο αρχικός προορισμός ήταν η εκτόξευση από τη Γη και το πέρασμα από τον Δία και τον Κρόνο.
Και το πρόγραμμα λέγεται στην αρχή Mariner Jupiter Saturn, MJS-77. Και μετά πρόκειται να τελειώσει η αποστολή αυτή σε 4 χρόνια. Ο λόγος ο οποίος συνεχίστηκε είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι είχαμε, εγώ το πολύ νέος επιστήμονας, είχαμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που λεγόταν Outer Planets Grand Tour, το μεγάλο ταξίδι προς τους απότερους πλανήτες. Αλλά το 1970 το κόστος υπολογίζεται πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, εκείνης της εποχής τα δολάρια. Και ο τότε πρόεδρος Νίξον είπε, «Α, είναι πάρα πολλά λεφτά, δεν γίνεται να το ξεχάσετε». Και αποφασίσαμε να περιορίσουμε το πρόγραμμα σε λιγότερο περίπλοκο διαστημόπλιο και να το προτείνουμε ως τετραετές πρόγραμμα, κυρίως για το διάγειο τον Κρόνο. Και μου είπε ο τότε σύμβουλος του κυρίου Νίξον, ότι πήγαν με τον διευθυντή της NASA στο Oval γραφείο, είπαν στον κύριο πρόεδρο, τι λέει ο σύμβουλός του, όταν οι πλανήτες ήταν ευθυγραμμισμένοι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται κάθε 175 χρόνια και υπάρχει η δυνατότητα για να επισκεφθεί κανείς τους πλανήτες διαδοχικά χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα από τον ένα πλανήτη στον άλλο και στον επόμενο και στον επόμενο, σε αυτό το γραφείο που κάθεσε, του λέει, ήταν ο Thomas Jefferson. Και τον κοιτάει και του λέει, «And he blew it». Και απέτυχε. Γέλασε λοιπόν ο κύριος Νίξον και λέει, «Εντάξει, λέει, κάντε 2». Και έτσι αρχίσαμε με το MJS-77, αλλά βέβαια στο σχεδιασμό του προγράμματος η εκτόξευση ήταν πάντα για το 77. Ο κύριος Νίξον δεν θα ήταν πλέον πρόεδρος και μάλιστα έφυγε πολύ πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζε και ο ίδιος. Και στο τέλος, στο σχεδιασμό, έχουμε αρκετά καύσιμα και το διαστημόπλιο με ειδικές προδιαγραφές, ώστε να μην σταματάει αναγκαστικά. Και αυτό πράγματι έγινε, το ονομάσαμε Voyager στην εκτόξευση. Αυτό είναι το διαστημόπλιο, ένα μοντέλο που κατασκευάστηκε πρώτα και είναι σήμερα στο μουσείο στο Jet Propulsion Laboratory στην Πασαντίνα. Εδώ είναι τα διάφορα πειράματα. Εδώ είναι οι μπαταρίες οι οποίες λειτουργούν με ραδιενεργό πλουτόνιο και εδώ είναι το πείραμα της ομάδας μας που κατασκευάσαμε και βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η θερμική κουβέρτα, θα έλεγα, γύρω από το πείραμα της οποίας ο αντικειμενικός σκοπός είναι να μην αφήνει τη θερμότητα η οποία χρησιμοποιείται για την λειτουργία του πειράματος να φεύγει προς το διάστημα και να χρησιμοποιείται ως τρόπος θέρμανσης του συσκευής. Διαφορετικά, εάν δεν κρατούσαμε αυτή τη θερμότητα, η θερμοκρασία θα κατέβαινε σε μείον 150 βαθμούς Κελσίου και βέβαια δεν θα λειτουργούσε το όργανο. Πολλά βασικά τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Είναι γύρω στα 825 χιλιόγραμμα. Έχει, δεν σας περιγράψω πολύ τις λεπτομέρειες. Και η εκτόξευση έγινε το 1997 με το Voyager 1. Βλέπω πολλούς νέους, οι οποίοι εδώ ήταν πριν να γεννηθείτε, οι περισσότεροι από εσάς στο κρατήριο, νομίζω. Και δείχνει πάλι τα διάφορα τα όργανα τα οποία λειτουργούν σήμερα μετά το πέρασμα από τους πλανήτες. Ο αντικειμενικός σκοπός, όπως είπαμε, ήταν στην αρχή να περάσουμε από το Δία, μετά από τον Κρόνο και μετά αλλάξαμε την τροχιά του Voyager 1 προς τη Βόρεια Εκλειπτική, συνέχισε το Voyager 2 προς τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα και τελείωσε η εξερεύνηση των πλανητών, των απότερων πλανητών, το 1989. Δεν θα συζητήσω τις ανακαλύψεις που έγιναν στους πλανήτες, διότι βέβαια
Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Απλώς θέλω να σας πω, αυτές οι εικόνες που βλέπετε είναι από το Voyager και δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα. Το Voyager ξανάγραψε τα σχολικά βιβλία από την αρχή και στην ανώτατη εκπαίδευση και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και είναι τώρα... έγινε μεγάλη, ας πούμε, επανάσταση στη γνώση μας για τους απότερους πλανήτες. Θα σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το πέρασμα από τον Δία. Εδώ είναι η ερυθρά κοιλίδα, την οποία μάλιστα είχε δει ο Γκαλιλαίο με το πρώτο τηλεσκόπιο που είχε κατασκευάσει. Οι διαστάσεις αυτής της κοιλίδας είναι 3 φορές τη διάμετρο της Γης. Και είναι ένας κυκλώνας στην ατμόσφαιρα του Δία, ο οποίος ήταν δηλαδή παρόν τον καιρό του Γκαλιλαίου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η γαλιλιανή δορυφόρη, η Γανιμίδης, η Καλιστό, η Ευρώπη, η Ιώ. Η Ιώ είναι ένα καταπληκτικό δορυφόρος, καταπληκτικό φεγγάρι. Έχει αυτά τα όλος διόλου περίεργα χρώματα, θα λέγαμε. Και εδώ στη γωνία σας δείχνω μια εικόνα, την οποία πήρε το Voyager καθώς περάσαμε από κοντά από την Ιώ, και μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια, της οποίας ο ρόλος ήταν να κοιτάει κάθε φωτογραφία με μεγάλη λεπτομέρεια, λέει, καλά, τι είναι αυτό, λέει, εδώ πέρα. Και όλοι τρέξαμε εκεί και βέβαια απεδείχθη ότι ήταν ενεργό ηφαίστειο στην Ιώ, και το ύψος εδώ είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα. Εδώ είναι μια μεταγενέστερη φωτογραφία από τον Γκαλιλαίο που πήρε τη φωτογραφία από πάνω από το ηφαίστειο αυτό, και βλέπετε, ας πούμε, το κέντρο του ηφαιστείου. Και φτάνει σε αυτό το ύψος και μετά πέφτει το υλικό στην επιφάνεια και γίνονται αυτά τα περίεργα χρώματα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι λάβα από θείο και υγρό, βέβαια, σε θερμοκρασία 1100 βαθμών Κελσίου. Έχει γύρω στα 13 ενεργά ηφαίστεια αυτό το φεγγάρι. Η ενέργειά του προέρχεται από την παλιριακή δύναμη ανάμεσα στην Ευρώπη και στο Ιώ και το Δία. Και αυτή τη φωτογραφία σας τη δείχνω όχι απλώς για να σας πω ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας εκτιμά την επιστήμη. Και μας είχε καλέσει και ο πρόεδρος Ρίγκαν και μας έκανε, έτσι, είχαμε ένα γεύμα και ρωτούσε για το τι είχαμε βρει, και μετά και ο πρόεδρος Μπους μας κάλεσε στο γραφείο του. Θα σας πει η κυρία Υπουργός, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι εμείς δεν είχαμε συναντήσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό Έλληνα. Ούτε έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκείνη ήταν η θειασότης της επιστήμης. Αλλά σε άλλα επίπεδα δεν είχαμε δει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι εκείνη τα ξέρει καλύτερα. Πού βρίσκονται τώρα το Voyager? Εδώ είναι ένα διάγραμμα που δείχνει την απόσταση, αυτές οι μονάδες λέγονται αστρονομικές μονάδες. Και μια αστρονομική μονάδα είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στην Γη και στον Ήλιο. Λοιπόν, όταν λέμε μια αστρονομική μονάδα, εννοούμε την απόσταση στον Ήλιο 150 εκατομμύρια. Και έγινε εκτόξευση στη Γη. Εδώ είναι με το ήλιο... Πλάτος, μήκος. Ο Πλάτος, με συγχωρείτε, ηλιοπλάτος. Και οι ημερομηνίες του ταξιδιού του Voyager, περάσαμε γύρω στις 95 μονάδες το λεγόμενο κρουστικό κύμα παύσης
Και η υπόθεση ήταν ότι το τελικό όριο πριν να εισέλθουμε στον γαλαξία θα συνέβαινε ανάμεσα στο 2012 και στο 2020. Για να πάρετε μια ιδέα πόσο μακριά είναι το Voyager 1, είναι 126 μονάδες αστρονομικές, δηλαδή γύρω στα 18,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και το σήμα με την ταχύτητα του φωτός για να παίρνει 17 ώρες και 40 λεπτά περίπου, δηλαδή μπρος-πίσω, από το, όταν στέλνουμε μια εντολή στο διαστημόπλιο, παίρνει, για να λάβουμε την απάντηση, παίρνουν 35 ώρες και 17 λεπτά. Βέβαια, η απόσταση από τον ήλιο είναι μόνο 8,5 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν πού βρίσκεται αυτό το διαστημόπλιο. Τα πειράματα τα οποία λειτουργούν ειδικά είναι, μετονομάστηκε βέβαια η αποστολή σε Voyager Interstellar Mission, διαστρική αποστολή. Είναι ένα πείραμα που λέγεται Plasma Science, το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργεί στο Voyager 1. Λειτουργεί στο Voyager 2, αλλά δεν λειτουργεί στο Voyager 1. Είναι το πείραμα της ομάδας μας, είναι ένα άλλο πείραμα που μετράει κοσμικές ακτίνες και ένα μαγνητόμετρο και ένα πείραμα το οποίο κοιτάει τα ραδιοκύματα, ας πούμε ότι είναι ένας δέκτης ραδιοκυμάτων και αυτό έχει σημασία, όπως θα μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Μετά το τέλος της εξερεύνησης των αποτέρων πλανητών, αλλάξαμε την τροχιά του Voyager 2 προς το νότιο μέρος της εκλιπτικής και του Voyager 1 προς το βόρειο μέρος της εκλιπτικής, για να έχουμε μια συνοπτική όψη του τι μπορεί να συμβαίνει. Και να σκεφτείτε ότι η απόσταση που είναι ο τελευταίος πλανήτης είναι 40 αστρονομικές μονάδες, δηλαδή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και τώρα, δεν υπήρχε καν θεωρία πού είναι η άκρη του ηλιακού μας συστήματος. Και άρχισε μια περίεργη, κατά κάποιο τρόπο, συνομιλία ανάμεσα σε πειράματα του Voyager, του τι έβρισκαν, και οι θεωρητικοί, οι οποίοι έλεγαν, ξέρετε, είναι στην περιοχή του Δία, και μετά περάσαμε το Δία και λένε, μα θα είναι σε 10 μονάδες εκεί που είναι ο Κρόνος. Και πάντα η πρόβλεψη ήταν λίγες αστρονομικές μονάδες πριν να φτάσει ο Voyager, και έφτανε ο Voyager και δεν ήταν εκεί. Έφτασε σε ένα σημείο που είχε γίνει πια αστείο οι προβλέψεις, διότι δεν τις πίστευε κανένας. Και από τις 5 και 10 αστρονομικές μονάδες, τελικώς φτάσαμε στο κρουστικό κύμα παύσης που αρχίζει ο ηλιακός άνεμος και διαλύεται κάπως, στις 94 μονάδες. 94. Δηλαδή γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και μετά υπήρχαν άλλες προβλέψεις του τι πρόκειται να συμβεί πριν την έξοδο από το ηλιακό σύστημα προς τον γαλαξία. Και υποτίθεται ότι η έξοδος θα γινόταν με μια ελάττωση του ηλιακού ανέμου και μια κίνηση προς τη βόρεια εκλιπτική. Αυτό, στην πραγματικότητα, δεν παρατηρήθηκε. Ο ηλιακός άνεμος που σας είπα προηγουμένως, από που προέρχεται. Αυτό είναι από ένα διαστημόπλιο. Βλέπετε αυτό τον κομίτη που έφυγε, έρχεται προς τον ήλιο. Ο ηλιακός άνεμος, η ουρά του κομίτη, αλλάζει όλος διόλου την κατεύθυνσή του και η ουρά εξαφανίζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είχατε διαβάσει για ένα κομίτη Ison, ο οποίος πέρασε πέρσι κοντά από τον ήλιο και ως επιτοπλής τον έχασε την περισσότερη μάζα του και σχεδόν εξαφανίστηκε προς το τέλος. Λοιπόν, είναι αυτός ο ηλιακός άνεμος που συνεχίζεται με αυτή την ταχύτητα και φτάνει μέχρι το τέλος του ηλιακού μας συστήματος και αντιμετωπίζει τον γαλαξία, αν θέλετε. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο που ήθελα. Εδώ
βλέπετε το ταξίδι του Voyager, περνάει τώρα τις τροχές των διαφόρων πλανητών και φτάνει στο σημείο που είναι το λεγόμενο κρουστικό κύμα παύσης, και εδώ είναι η ηλιόπαυση που είναι η έξοδος προς τον γαλαξία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ήξερε κανείς ούτε ποια είναι αυτή η απόσταση, ούτε η δεύτερη απόσταση. Το λοιπόν, ο αντικειμενικός σκοπός είναι να ήταν με τους δύο Voyager να δούμε πού είναι αυτά τα σημεία. Και θέλω να σας δείξω ότι μπορείτε να, συγγνώμη, με τη θεωρία, να κάνετε ένα πείραμα στον νεροχύτη σας, να ανοίξετε το συντριβάνι και βλέπετε ότι όταν πέφτει το νερό κινείται κυρίως προς την ακτινική κατεύθυνση. Εδώ είναι, υποτίθεται, ο ηλιακός άνεμος. Εδώ είναι το κρουστικό κύμα παύσης. Βλέπετε ότι ο ηλιακός άνεμος αρχίζει κατά κάποιον τρόπο προς την ακτινική κατεύθυνση και μετά χάνει την κατεύθυνσή του και διαλύεται. Τέλος, εδώ είναι το χιλιοπόζ, η ηλιόπαυση. Και από εδώ, από αυτή την πλευρά, είναι ο γαλαξίας. Αυτό είναι η αναλογία ανάμεσα στην υδροδυναμική και στη μαγνητοϊδροδυναμική. Δηλαδή, είναι πολύ απλά τα πράγματα, αλλά η θεωρία, όταν μπει το μαγνητικό πεδίο, έχει τρομερά προβλήματα. Αλλά μπορείτε να το κάνετε αυτό στο νεροχύτη σας. Τελικώς, έχουμε βέβαια πολλά μοντέλα. Αυτά είναι αυτό που σας έδειξα προηγουμένως. Το κρουστικό κύμα παύσης, εδώ είναι το χιλιοπόζ, το Voyager 1. Και έρχεται και ένας άνεμος από το γαλαξία, που είναι κυρίως υδρογόνο, αλλά και όταν φτάσει κοντά ιονίζεται και γίνονται ιόντα υδρογόνου και υποτίθεται ότι σχηματίζεται μια ουρά γύρω από το ηλιακό μας σύστημα. Όταν περάσαμε το κρουστικό κύμα παύσης τελικώς, όπως είπα, το Voyager 1 στις 94 αστρονομικές μονάδες και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα στο Science το 2004. Μετά το Voyager 2 πέρασε κατόπιν στο νότια πλευρά το 2008 περίπου, αλλά σε διαφορετική απόσταση, που δείχνει ότι η ηλιόσφαιρα δεν είναι συμμετρική μεταξύ βορρά και νότου. Θέλω να σας δείξω το πείραμα. Αυτό το πείραμα είναι που κατασκεύασε η ομάδα μας και εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό μοτοράκι το οποίο περιστρέφει ολόκληρη την πλατφόρμα με τους μετρητές κατά 360 βαθμούς, 360 μοίρες. Και να σας δείξω, δεν ξέρω αν ακούτε το θόρυβο, διστάζω να βάλουμε το... Αυτό είναι το μοντέλο του διαστημοπλοίου και το 1989 που περάσαμε από τον Ποσειδώνα, έκανα ένα μικρό βίντεο που το δώσαμε στον τύπο για να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται η περιστροφή και με τι τρόπο κάθε λίγα δευτερόλεπτα γυρίζει ολόκληρη η πλατφόρμα προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Όταν το πρότεινα αυτό στους, το σχεδιάσαμε με τους οι μηχανικοί μου είπαν είσαι τρελός, αυτό θα κολλήσει μετά από 2-3 μήνες και δεν πρόκειται να ξανακινηθεί. Ήταν η πρώτη φορά που έβαζε κανείς ένα μηχανικό κατασκεύασμα στο διάστημα που κινόταν μηχανικά και όχι ηλεκτρονικά. Και ο σκοπός του ήταν, όπως βλέπετε σε αυτή την προσομοίωση, να κοιτάει 360 βαθμούς και με αυτό του είδους τη μέτρηση να μπορεί να καταλαβαίνει και να μετράει τι είναι η κατεύθυνση του ηλιακού ανέμου και με τι ταχύτητα κινείται. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία εκ των υστέρων, μεταξύ άλλων, διότι, όπως είπα, Το πείραμα από το MIT που ήταν να κάνει αυτή τη μέτρηση χάλασε μετά το γκρόνο και δεν είχαμε τρόπο να το μετρήσουμε εκτός με αυτόν τον τρόπο. Κάναμε αυτή τη μέτρηση και αυτό που ανακαλύψαμε ήταν ότι ο ηλιακός άνεμος, η ταχύτητά του προς την ακτινική κατεύθυνση ελαττώνονταν συνεχώς και τελικώς έφτασε σε ένα σημείο που ήταν μηδέν.
καμιά θεωρία δεν είχε πει ότι υπήρχε μια τέτοια περιοχή. Ήταν σαν μια βαρτώδης περιοχή, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, για το πλάσμα, για το ηλιακό άνεμο. Αλλά ορισμένα μοντέλα είπαν ότι, ξέρετε, λέει, ο ηλιακός άνεμος γυρίζει προς τη βόρεια εκλιπτική, όπως δείχνει αυτό το τόξο τώρα. Αυτό το δημοσιεύσαμε στο περιοδικό Nature το 2011. Αλλά η μέτρηση που έκανε το πείραμά μας ήταν στην εκλιπτική. Και για να κάνουμε μέτρηση του, να δούμε αν αυτή η θεωρία είναι σωστή και πράγματι ο ηλιακός άνεμος κινόταν προς τη βόρεια εκλιπτική, έπρεπε να αλλάξει η κατεύθυνση του διαστημοπλοίου κατά 90 βαθμούς, 90 μοίρες. Ζήτησα λοιπόν από το προσωπικό που εργάζεται με το διαστημόπλοιο να στείλουμε μια σειρά εντολών να αλλάζουμε την κατεύθυνση του διαστημόπλοιου. Και βέβαια, ξέρετε, μετά από 34 χρόνια στο διάστημα, για ένα διαστημόπλοιο που είχε σχεδιαστεί για 4 χρόνια, η μηχανική ήταν διστακτική. Και αποφάσισαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να το γυρίσουμε μια φορά, να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι, όπως λένε οι Αμερικανοί, «You can't teach an old dog new tricks». Και αυτό το διαστημόπλοιο ήταν πράγματι it was an old dog. Το πείραμα πέτυχε απολύτως. Το διαστημόπλοιο εκτέλεσε τις εντολές τέλεια. Το πείραμά μας δέχτηκε τις εντολές τέλεια. Και τελικώς, κάθε 2 μήνες, γυρίζουμε τώρα το διαστημόπλοιο, κάνουμε μετρήσεις, το κρατάμε σε αυτή την κατεύθυνση και μετά το αλλάζουμε την κατεύθυνση πάλι στην κανονική του κατεύθυνση. Και το αποτέλεσμα τι ήταν, δεν θέλω να σας κουράσω, απλώς αυτό που θέλω να δείτε είναι αυτό το... Αυτή είναι η ταχύτητα προς το βόρεια η εκλιπτική και βρήκαμε με τις μετρήσεις ότι είναι 3 χιλιόμετρα συν πλην 11 χιλιόμετρα, δηλαδή ήταν 0 στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τα μοντέλα απέτυχαν 2 φορές. Πρώτον, διότι δεν είχαν προβλέψει αυτή τη βαρτώδη περιοχή. Δεύτερον, ότι προέβλεψαν ότι θα πήγαινε το πλάσμα προς τη βόρεια εκλιπτική και δεν πηγαίνει. Και μετά βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν ξέραμε τι θα συμβεί κατόπιν. Τι να περιμένουμε. Αυτό που έγινε βασικά είναι ότι το 2013 αυτή η καμπύλη που βλέπετε είναι ο αριθμός των κοσμικών ακτίνων. Οι κοσμικές ακτίνες είναι σωματίδια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός από έξω από το γαλαξία, προέρχονται από supernova οι οποίοι είχαν εκραγεί στην περιοχή μας πριν δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και το μαγνητικό πεδίο του ήλιου τα μποδίζει να μπουν μέσα στο γαλαξία μας και λοιπόν αρχίσαμε και βλέπαμε αυξήσεις οι οποίες ήταν παράξενες και γρήγορες. Εν τω μεταξύ, εδώ κάτω αυτό που βλέπετε είναι τα σωματίδια που προέρχονται, των οποίων η πηγή είναι ο ήλιος. Και φτάσαμε στις 25 Αυγούστου όπου οι κοσμικές ακτίνες αυξήθηκαν σε ένα επίπεδο και έμειναν σταθερές και τα σωματίδια του ηλιακού μας συστήματος εξαφανίστηκαν. Και αυτή η διαφορά ήταν τουλάχιστον 1000 φορές ελάττωση, ας πούμε. Και είπαμε, πράγματι βγήκαμε από το ηλιακό μας σύστημα και μπήκαμε στο γαλαξία. Θέλω να σας δείξω επίσης τη σύγκριση ανάμεσα στο Voyager 1 και το Voyager 2, το κόκκινο εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι το Voyager 1 έπεσε η ένταση κατευθείαν κατά κορύφους. Το Voyager 2 στο νότιο ημισφαίριο δεν ξέρει ότι συμβαίνει τίποτα, που σημαίνει ότι αυτό είναι μια τοπική αλλαγή και ότι το Voyager 2 δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το όριο. Τι έκανε όμως το μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο κάθε φορά που τα σωμάτια ελαττώνονταν, αυξάνονταν σε μεγάλο επίπεδο. Και η αλλαγή στην κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου ήταν μηδαμινή. Θα μου πείτε γιατί αυτό έχει σημασία. Διότι η θεωρία έλεγε ότι το μαγνητικό πεδίο πρέπει να είναι αυτό
που υποτίθεται ότι έχει αυτή την κατεύθυνση στο γαλαξία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν παρόμοιο με αυτό που βρίσκαμε μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Και η σύνοψη είναι η εξής. Το μαγνητικό πεδίο στο ηλιακό μας σύστημα είναι μια σπήρα του Αρχιμίδη. Είναι δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, σαν σπήρα, ενώ του γαλαξία υποτίθεται ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και επομένως, εάν θεωρεί κανείς ότι το μαγνητικό πεδίο υποδεικνύει τον ηλιακό άνεμο, τότε πιθανόν να μην βγήκαμε από το ηλιακό σύστημα όπως νομίζαμε στις 25 Αυγούστου. Και πρέπει να είμαστε τέλος πάντων συγκρατημένοι, ώστε τα δεδομένα να είναι όλα τα ίδια. Εν τω μεταξύ, το μοτοράκι μας έκανε αυτές τις μετρήσεις των κοσμικών ακτίνων. Και αυτό που λέει η θεωρία είναι ότι μόλις βγει κανείς έξω από την ηλιόσφαιρα, τότε οι κοσμικές ακτίνες έρχονται εξίσου από όλα τα μέρη της σφαίρας. Δηλαδή είναι ισοτροπικές. Αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι ναι μεν, σύμφωνα με τα δεδομένα, στην κατεύθυνση ευθυγραμμισμένα με το μαγνητικό πεδίο δεν άλλαζαν, αλλά αυτά που ήταν κάθετα προς το μαγνητικό πεδίο δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό παρουσίασε ένα άλλο πρόβλημα. Πάλι η θεωρία δεν έλεγε τα σωστά ή στην πραγματικότητα δεν βγήκαμε. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, ότι το μαγνητικό πεδίο ήταν στη λάθος κατεύθυνση, υποτίθεται, και ότι οι κοσμικές ακτίνες ήταν ανισοτροπικές. Και πιθανόν τότε είπαμε να μην έχουμε βγει και ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό το βιντεάκι σας δείχνει μια σύνοψη αυτών που σας είπα. Βλέπετε εδώ το Voyager και βλέπετε αυτά τα ροζ σωμάτια, τα οποία είναι το ηλιακός άνεμος που έχει διασκορπιστεί, ας πούμε. Και όταν περνάμε το κρουστικό κύμα παύσης, βλέπετε αυτά τα μπλε σωμάτια, οι οποίοι είναι οι κοσμικές ακτίνες που σας έλεγα προηγουμένως. Και μέχρι τις 25 Αυγούστου του 2012, οπότε περάσαμε αυτό το όριο και εξαφανίστηκαν όλα τα ροζ και ήταν μόνο τα μπλε, οι κοσμικές ακτίνες. Αυτή είναι η σύνοψη αυτών που σας είπα μέχρι τώρα. Δεν ξέραμε βέβαια τι συμβαίνει. Είχαμε μια συνάντηση για την 35η επέτειο της εκτόξευσης του Voyager στο Jet Propulsion Laboratory στην Πασαντίνα και είμαστε οι principal investigators εκεί πέρα. Μόλις είχε γίνει αυτό, δεν είχαμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται και δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, και να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα που βλέπαμε. Τελικώς, αναλύσαμε τις παρατηρήσεις και δημοσιεύσαμε το 2013, τον Ιούλιο, ήταν στο cover του περιοδικού Science, όσοι που ξέρετε, και παρουσιάσαμε τα δεδομένα μας. Και αυτό που είχε γίνει είναι ότι τον Απρίλιο του 2013, μπορεί να μην δεν το ακούτε και δεν τολμάω να το σταματήσω να το δείξω, αλλά βλέπετε εδώ είναι η συχνότητα και ακούτε τον ήχο του ραδιοφώνου του Voyager, αν θέλετε. Και αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια στην περιοχή του Voyager πάλλονται με τέτοια συχνότητα, που η συχνότητα υποδεικνύει την πυκνότητα της ατμόσφαιρας του γαλαξία. Και τι ήταν, η ατμόσφαιρα του γαλαξία υποτίθεται ότι είχε μια πυκνότητα 0,1 ανακυβικών εκατοστών. Και όταν έγινε αυτή η παρατήρηση, είδαμε ότι έφτασε περίπου σε αυτό το σημείο. Και γιατί έγινε αυτό, θα μου πείτε, διότι πριν ένα χρόνο περίπου είχε γίνει μια ηλιακή έκρηξη. Όπως σας έδειξα εκείνο το βίντεο που ο ήλιος κάθε τόσο έκανε αυτές τις εκρήξεις,
έκανε μια μεγάλη έκρηξη στον ήλιο και παρά το γεγονός ότι κινούνταν με μια ταχύτητα 600 τόσων χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, πήρε 13 μήνες να φτάσει στο Voyager. Και όταν έφτασε στο Voyager, άλλαξε την ατμόσφαιρα και στην περιοχή, τα ηλεκτρόνια άρχισαν να πάλονται, τα οποία μας έδειξαν τι είναι η πυκνότητα στο γαλαξία. Και είχαμε μια συνάντηση στο δικό μας το εργαστήριο, στο Johns Hopkins, της 9 Σεπτεμβρίου του 2013, και αποφασίσαμε ότι όταν τα βάλουμε όλα μαζί τα δεδομένα, το μαγνητικό πεδίο είναι κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί σωστά και ότι πράγματι το διαστημόπλοιο βρίσκεται στο γαλαξία. Δηλαδή, αυτό που έγινε, όπως μια σύνοψη, στις 94 αστρονομικές μονάδες περάσαμε το κρουστικό κύμα παύσης, κατόπιν στις 113 σταμάτησε η ροή του ηλιακού ανέμου, το οποίο μετρήσαμε με το πείραμά μας, και στο τέλος τα παλώμενα ηλεκτρόνια μας έδειξαν ότι η πυκνότητα ήταν 0,1, που ήταν η πυκνότητα στο γαλαξία. Και τέλος, αυτό που είναι το τελευταίο που ήθελα να σας δείξω από δεδομένα και δεν θα σας κουράσω παραπάνω, είναι ότι αυτή η ανισοτροπία των κοσμικών ακτίνων άλλαξε τον περασμένο Αύγουστο και παρατηρούμε τώρα ότι πράγματι οι κοσμικές ακτίνες προέρχονται από, είναι ισοτροπισμένες σε ολόκληρη την ουράνια σφαίρα. Που σημαίνει ότι τώρα έχουμε κινηθεί αρκετά μακριά από την ηλιόσφαιρα ώστε να είμαστε πράγματι στο καθαρό στον μέρος του γαλαξία που δεν το επηρεάζει πια η ατμόσφαιρα του ήλιου. Τώρα, η ερώτηση που ρωτάει καθένας είναι πόσο καιρό θα κρατήσουν το Voyager. Έχουμε, όπως σας είπα, αυτές τις πυρηνικές μπαταρίες με το πλουτόνιο. Το πλουτόνιο έχει τη μισή half-life, μισή ζωή, 84 χρόνια. Έχει ελαττωθεί συνεχώς η θερμότητα η οποία παράγει και μέχρι το 2020 θα έχουμε πλήρη λειτουργία όλων των οργάνων από εκεί και πέρα. Θα μοιραζόμαστε το ηλεκτρικό ρεύμα από το ένα όργανο στο άλλο και κάθε εβδομάδα θα αλλάζουμε ποιο όργανο παίρνει το ηλεκτρικό από το... Και μετά υποθέτουμε ότι μετά το 2015, που θα έχουμε φτάσει σε 170 αστρονομικές μονάδες, ξέρετε, είχα πει ότι είμαστε σε 126 τώρα, μετά το 2015 δεν θα ξανακούσουμε από τον Voyager, αλλά έχουμε ένα μήνυμα πάνω στο Voyager. Αυτός είναι ο λεγόμενος χρυσός δίσκος που τον είχε προτείνει ο Carl Sagan, δεν ξέρω αν τον θυμόσαστε, που είχε τη σειρά για το κόσμος, την πρώτη σειρά. Και μας είχε προτείνει τότε, το 1976, να μπει αυτός ο δίσκος, ο οποίος είναι ψηφιακός, πρωτοποριακό για την εποχή του, και ψηφιακός με ένα από τα κύματα του υδρογόνου. Και το υδρογόνο είναι βέβαια το πιο κοινό στοιχείο σε ολόκληρο το σύμπαν, και ως εκ τούτου υποτίθεται ότι κάποιος πολιτισμός μπορεί να συλλάβει, αν θέλετε, το Voyager, θα μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το δίσκο αυτόν και έχει μηνύματα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένων Εθνών, έχει 54 γλώσσες διάφορα μηνύματα, έχει ήχους από ζώα, έχει μουσική, έχει εικόνες από ζώα και ανθρώπους και υποτίθεται ότι όταν φτάσουν σε κάποιο σημείο και συλληφθεί ο Voyager από τους εξωγήινους, θα ξέρουν από πού προήρθε. Βέβαια, η μόνη σκέψη είναι ότι θα πάρουν περίπου 40.000 χρόνια για να φτάσουμε στον επόμενο αστερισμό στην κατεύθυνση του Voyager, για να υπάρχει η πιθανότητα σύλληψης.
Και ήθελα να σας πω ότι το Voyager στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο είναι πάρα πολύ γνωστό. Την περασμένη εβδομάδα είμαστε στο Aero Club of South California. Δεν ξέρω, θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουν, ξέρετε. Αυτό έγινε, αυτό το βραβείο το έχουν δώσει στο Jimmy Doolittle, στο Neil Armstrong. Από τους ιδρυτές ήταν και ο Chuck Yeager που έσπασε το ηχητικό, την ταχύτητα του ήχου για πρώτη φορά με αεροπλάνο. Δηλαδή είναι οι πρωτοπόροι της αεροπορίας στον κόσμο. Και έδωσαν το βραβείο στο Voyager, εδώ είναι ο Ed Stone και ο Dan Garnett, εκείνος είναι υπεύθυνος για αυτό το ράδιο, όπως σας είπα. Και μας τίμησαν, αυτό είναι ακριβώς πριν μια εβδομάδα στο Los Angeles. Λοιπόν, welcome to Interstellar Space. Το ταξίδι συνεχίζεται, διότι συνεχώς βρίσκουμε καινούργια πράγματα και περιμένουμε τώρα πότε θα βγει το Voyager 2. Και θέλω να τελειώσω με μια προσωπική νότα, αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω ότι η πρώτη πτήση των αδερφών Wright έγινε το 1903, σε ύψος λίγων μέτρων, στο North Carolina. Μετά η πρώτη, θα έλεγα, δραπέτευση της ανθρωπότητας σε μεγάλο ύψος έξω από την ατμόσφαιρα ήταν το Sputnik 1 το 1957, περίπου 50 χρόνια, σε απόσταση 946 χιλιόμετρων. Και η έξοδος του πρώτου ανθρώπινου διαστημόπλοιου από την ατμόσφαιρα του ήλιου έγινε σε ένα ύψος, το 2012 βέβαια, ένα ύψος 18,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή σε 100 χρόνια η ανθρωπότης πήγε από το έδαφος έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Και αν νομίζετε ότι πήγαμε πολύ μακριά, ήθελα να σας κάνω μια προσομοίωση. Εάν κοιτάξετε το Καλλιμάρμαρο και βάλετε στη μία άκρη τον ήλιο και αυτή η κλίμακα, η γη μας είναι εδώ, ο Κρόνος είναι εδώ, ο Ποσειδώνας είναι εδώ, ο τελευταίος πλανήτης, και τώρα το Voyager βρίσκεται στην άλλη άκρη του Καλλιμάρμαρου. Αλλά αν σκεφτείτε τώρα πού είναι ο πιο κοντινός μας ήλιος που έχει πλανήτες, εξωπλανήτες, είναι το Άλφα Κενταύρου. Και η απόσταση είναι από εδώ μέχρι τη Σόφια στο Μετεωρινή Αποθέτηση. Λοιπόν, συνήθως ακούει κανείς ότι τώρα έχουμε φτάσει σε τεράστιες αποστάσεις, η ανθρωπότητα είναι σε πρωτοποριακό δρόμο, ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και όπως είπα είναι η απόσταση του Άλφα Κενταύρου 41 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός μεταπιστροφής είναι 8,7 χρόνια. Με την ταχύτητα του φωτός, έτσι. Θα μου πείτε, καλά, πόσο γρήγορα πάμε εμείς. Με ένα σκάφος που έχει 1% της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή 3.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, το ταξίδι θα είναι 870 χρόνια. Εάν κοιτάξουμε τι κάνει ο Voyager, που είναι 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ας πούμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διαστημόπλιο που πηγαίνει 5 φορές την ταχύτητα του Voyager, δηλαδή 100 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα διαρκέσει το ταξίδι 26.100 χρόνια, στο κοντινότερο ήλιο με τους πλανήτες. Το λοιπόν, συμπέρασμα, να ξεχάσουμε τον επικισμό. Και η λύση, κυρίες και κύριοι, είναι να προστατεύσουμε τη Γη τουλάχιστο για τις επόμενες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι η δραπέτευση τόσο εύκολη όσο έχουμε στην επιστημονική φαντασία. Και η πιο σημαντική εικόνα, νομίζω, είναι αυτή η ανατολή της Γης στον ορίζοντα της Σελήνης στις 20 Ιουλίου που πήραν οι αστροναύτες, οι φίλοι μας, που δείχνει τη σφαίρα όπως πόσο είμαστε αυτό το διαστημόπλοιό μας,
στο οποίο είμαστε επιβάτες και πρέπει να το προστατεύσουμε. Και στο τέλος είπα ότι ήθελα να τελειώσουμε μια προσωπική νότα, μια σημείωση για το ροκετοπόλεμο στο βροντάδο της Χιούτ που έχουμε δύο εκκλησίες, την Παναγία την Ερυθιανή και τον Άγιο Μάρκο εδώ. Και αυτή είναι η ενορία μου και εδώ μεγάλωσα. Και μου στείλε ένας φίλος μου ένα βίντεο τώρα που κυκλοφόρησε στην Αμερική, δηλαδή, αλλά είναι από εδώ. Και εδώ δείχνει τον Άγιο Μάρκο και τα σηματοπλέγματα που προστατεύουν την Εκκλησία, διότι ο αντικειμενικός σκοπός είναι να στείλει κανείς τις ρουκέτες, να χτυπήσουν την άλλη Εκκλησία, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι η νεολαία της, όταν είναι κανείς από 13 μέχρι 17 χρονών και βλέπετε τι γίνεται. Αυτό ήταν τώρα τη μέρα δοκιμές για τη στόχευση, διότι μετράμε ποιος χτύπησε την άλλη εκκλησία περισσότερες φορές για να αποφασιστεί ο νικητής. Και αυτό ήταν η επίθεση. Κατόπιν η αντεπίθεση από την άλλη πλευρά, θα δείτε τώρα που φεύγουν εκατοντάδες ρουκέτες συγχρόνως και χτυπάνε την ενορία μου, τη δική μας εκκλησία. Έχει ένα καμπαναριό, θα δείτε τώρα, το οποίο βέβαια έχει και ένα ρολόι και την άλλη μέρα δεν λειτουργεί βέβαια, διότι είναι αρκετές χτυπήματα, όπως βλέπετε εδώ. Και αυτό είναι το πέρασμα της εφηβείας στη Χίο, στο Βροντάδο ειδικά. Και ήθελα να σας δείξω και αυτή τη φωτογραφία. Αυτό ήταν το συνεργείο όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο. Εδώ είμαι με τους φίλους μου. Αλλά εμείς τότε είχαμε 250 ρουκέτες όλες. Πέρσι ήταν 70.000 από την κάθε πλευρά. Πάντως το ταξίδι συνεχίζεται και τελείωσα. Σας ευχαριστώ.